Ό,τι είχαμε στο Vodge S-Arena 125, έχουμε τα ίδια και ακόμα περισσότερα στην έκδοση ADV που με φάγατε για να το παρουσιάσω. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το νέο εργαλείο που υποτίθεται ότι πάει και στο χώμα, γι' αυτό και εμείς το φέραμε σε ένα περιβάλλον που έχει ακόμα και μυρμήγκια. Θυμάστε τι σας είχα πει στο S-Arena. Θα σας πω πολλά από τα ίδια, γιατί ουσιαστικά είναι η ίδια δομή. Ο ίδιος κινητήρας, η ίδια υποδύναμη, τα ίδια όλα. Οπότε αφού θέλατε να το παρουσιάσω για ακόμα μια φορά, αλλά στην έκδοση ADV, θα τα ακούτε πολλά από αυτά δύο φορές. Έχουμε λοιπόν ένα σκούτερ 125 κυβικών εκατοστών, 124,9 για την ακρίβεια, με 11,6 άλογα υποδύναμη στις 8.500 στροφές. Που τι σημαίνει αυτό, καλά μου παιδιά? Ότι μπορεί να το οδηγήσει και κάποιος που έχει δίπλωμα Α1. Δομικά, για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα λέμε, είναι το ίδιο με το καθημερινό, το απλό και όχι το adventure που θέλει εδώ πέρα η Vodge να μας παρουσιάσει και εσείς να σας παρουσιάσω. Άρα έχουμε την ίδια βάση, την ίδια λειτουργική αξία, αφού ο κινητήρας δεν αλλάζει σε τίποτα, αλλά το μόνο που αλλάζει και δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί, το μεταξόνιο. 1330 από 1320 που είναι η πιο ασφάλτινη έκδοση, έτσι θα το λέμε το άλλο, για να θυμόμαστε. Πάμε να δούμε βασικά από μόνο του, χωρίς την ασφάλτινη έκδοση, πόσο καλό είναι και τι έχει να κάνει, και στο πλαίσιο της παρουσίασης θα θυμόμαστε και την προηγούμενη παρουσίαση που έχει πάει κοντά 70.000 προβολές, οπότε να κάνουμε ούτε λίγο ούτε πολύ και ένα συγκριτικό. Για τα 125 πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το βάρος και την κατανάλωση και όχι τόσο τις επιδόσεις που ούτε λίγο ούτε πολύ είναι ίδια σε όλα τα 125. Εδώ έχουμε 141 κιλά. 2 κιλά πιο βαρύ από την ασφάλτινη έκδοση. Όχι το ADV δηλαδή. Γιατί είναι 2 κιλά πιο πάνω, δεν ξέρω, ίσως το ανακαλύψουμε στην πορεία. Έχουμε όμως και 8 λίτρα καυσίμου που θα μας χαρίσουν πολύ μεγάλη αυτονομία. Σας είχα πει για κοντά στα 2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Τότε όμως που το είχα πάρει το άλλο, το αδερφάκι, ήταν χειμώνας και κίνηση η Αθήνα. Τώρα που το πήρα αυτό εδώ, έχω υδρώσει κιόλας, γιατί είναι Αύγουστος μήνας. Εσείς βέβαια βλέπετε την παρουσίαση Οκτώβριο, μπορεί να είναι και Νοέμβριος. Και έχει έρθει ο κόσμος, όμως όταν έκανα την παρουσίαση εγώ δηλαδή τώρα, ήταν άλλοι δρόμοι και πήγαινα τέρμα γκάζι. Άρα η κατανάλωση που είδα ήταν και κάτι της παραπάνω από 2 λίτρα ανά 100, 2,2, 2,3. Όταν θα έχει κίνηση θα βλέπετε 1,9. Πάμε να θυμηθούμε τις μοντερνιές, τα τεχνολογικά. Θα ξεκινήσω από κάτι που άμα το ξεχάσω θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Κάμερα καταγραφής και έχει και κουμπί αριστερά που το πατάς και βγάζει φωτογραφία. Τσακ το πουλάκι, δηλαδή πριν γίνει το κακό ή το καλό, εσύ μπορεί να πατήσεις να έχεις και τη φωτογραφία εκτός από το βίντεο, το οποίο καταγράφεται σε mini SD κάρτα που βρίσκεται κάτω από τη σειρά το καταγραφικό. Έχουμε connectivity με το κινητό τηλέφωνο και το όργανο που είναι LCD και ένα σύστημα turn by turn, δηλαδή σε πηγαίνει σιγά σιγά με ένα σύστημα πλοήγησης εκεί που θέλεις να πας και αν δεν ξέρεις το δρόμο σίγουρα θα βοηθήσει. Έχουμε και traction control που απενεργοποιείται και φυσικά ενεργοποιείται, και να μην ξεχάσω ότι η μίζα σε αυτό το σκούτερ έχει ηλεκτρική μετάδοση προς το βολάν, δηλαδή δεν υπάρχουν γρανάζια και κόμπλερ, γίνεται με ηλεκτρική επαφή. Ηλεκτρομαγνητίζεται και παίρνει μπροστά μόλις πατήσεις το κουμπί και δεν ακούς μήτε ρώσικο, μήτε ουκρανικό, μπρισνιεφνιεφνιεφνιεφνιεφ, ακούς απλά το εργαλείο που έχει πάρει μπροστά και κάνει και κάτι της από έναν ήχο, καθώς δεν είναι ηλεκτρικό.
είναι άνετο. Μπορεί να σε πάει κάθε μέρα εκεί που θα επιλέξεις να πας. Είναι σούπερ λειτουργικό. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε και πολύ καλύτερες πίσω αναρτήσεις που είχα κακολογήσει το 125 το ασφάλτινο, το απλό, που είναι και λίγο πιο φθηνό βέβαια, καθώς εδώ έχουμε και ανάρτηση πίσω με μπουκαλάκι. Τώρα αζότου είναι, αέρος λαδιού, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι οι αναρτήσεις είναι σφιχτές, αλλά είναι πολύ σωστές όταν πες σε μια καλή λακκούβα ή όταν τέλος πάντων θέλεις να αλλάξεις πορεία γρήγορα και δυναμικά, είτε γιατί ο δρόμος έχει στροφές, είτε γιατί έχει πολλή κίνηση. Είναι ένα 125 που δεν έχει διαστάσεις μπρελόκ. Το οδηγάει και ένας μεγαλός όμως. Και στο πλαίσιο των διαστάσεων πρέπει να πούμε ότι ο εμπρόσιος τροχός είναι 14 ιντσών και ο πίστιος 13. Τώρα εδώ πρέπει να πούμε γιατί η Volt το έχει ονομάσει KDV. KDV το έχει πει για να μας αρέσει πιο πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην φανταστείτε, μην πιαστείτε κορόιδο από τα βίντεο που θα κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο ότι πάει στο χώμα, ότι μπορεί να τρέξει στο Παρίσι-Ντακάρ, ότι μπορεί να κάνει... Τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Απλά έτσι το είπε η TV. Γιατί σε κάποιους αρέσει το adventure, το διαφορετικό. Είδε ότι πουλάει πολύ, σου λέει κάτσε να πουλήσει και ακόμα περισσότερο. Και αφού το πήρες που είναι η TV και έχει και 300 ευρώ πιο πάνω από την, θα ξαναπώ, ασφάλτινη έκδοση, τότε έχει βάλει, εκτός από κύλες που έχει το εργαλείο, και ένα κουμπί εδώ πέρα που κοιτάξτε εδώ τι κάνει, κατεβάζει, το έχω κάνει και σε onboard πλάνο, Δημήτρη μπορείς να το δείξεις, και ανεβάζει ζελατίνα. Έχει διαφορά το πάνω με το κάτω μόνο εξωτερικά στην όψη, γιατί αυτή η απόσταση ζελατίνας, τώρα μην κορευόμαστε, δεν κόβει αέρα, ούτε σε καλύπτει σε τίποτα περισσότερο, άντε στην καλύτερη κατάσταση από ένα-δυο μπαμπάτσικα μυγάκια. Όλα του πάνω είναι καλά. Ναι, θα δούμε και ποια είναι τα κακά. Γιατί εμείς εδώ τα λέμε όλα. Έχει καταρχάς φώτα όπως και flash LED, super LED, παντού. Η οθόνη είναι ευδιάκριτη. Το ακούσαμε ότι κάνεις και τέτοιο για να το βρίσκεις από μακριά. Αν το έχεις χάσει, γιατί όπως είχα πει και στο άλλο, μπορεί να έχουν παρκάρει πάρα πολλά στο ίδιο πάνω. Να μην ξεχωρίζεις ποιο είναι το δικό σου, τότε μπορείς να πατήσεις το κουμπί. Βέβαια, στο ξεχωρίζω, δεν ξεχωρίζω, πρέπει να πούμε ότι έχει και δύο χρώματα αυτή η έκδοση. Ευτυχώς. Το κόκκινο κεραμιδί που μας έδωσε η ελληνική αντιπροσωπεία Moto Trend που τα εισάγει στην Ελλάδα και ένα μαύρο κακάσχημο που είμαι σίγουρος ότι σε όλους αυτό το χρώμα θα αρέσει, αλλά θα πάρετε το μαύρο. Δεν ξέρω αν στην ασφάλτινη έκδοση έχουμε και τόσο ωραία μασπιέ που είναι μεταλλικά, που έχουν κάτι από transformer. Εδώ γενικά είναι πιο ολοκληρωμένο. Θα μπορούσε δηλαδή να βγαίνει ουσιαστικά το SR1, να πούμε ότι υπάρχει και SR3 που είναι 250 και το έχουμε παρουσιάσει στη Φολέγα, θέλω να το δείτε και αυτό το βίντεο, όπως επίσης και το SR3 που το έχουμε παρουσιάσει στην Αθήνα, να δείτε και αυτό το βίντεο. Θα μπορούσε λοιπόν να βγαίνει μόνο αυτή η έκδοση και ας μην το λένε ADV. Όμως επειδή γενικά το ADV, που είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα δεύτερο name από Honda, ADV 350, XADV και το καθεξής, έχει πουλήσει πάρα πολύ, έχει κακά τα ψέματα, το χρησιμοποιούν και οι άλλες μάρκες ώστε να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το κασέ των πωλήσεων. Εγώ θέλω να μου γράψετε στα σχόλια ποιο άλλο 125 πιστεύετε ότι είναι ανταγωνιστής, competitor, από αυτό το 125. Είπαμε ότι ανήκει στην κατηγορία διπλωμάτων ενσωμάτωσης ή αλλιώς Α1. Αν δεν το είπαμε, το είπαμε μόλις τώρα. Έχει πολύ ψηλή ποιότητα κατασκευής. Όλα βέβαια αυτά είναι σχετικά. Έχει ένα πολύ καλό κινητήρα που αποδίδει απλωτά, αλλά παρά απλωτά. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ. Έχουμε μία τελική, άμα κατηφορήσει ο δρόμος, έχει και λίγο ούριο άνεμο, 117 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν υπάρχει λόγος με ένα 125 να έχει 117 χιλιόμετρα την ώρα, έστω και στο κοντέρ. Θα μπορούσε να έχει μία λίγο πιο κοντή κλιμάκωση, δηλαδή να έχει άλλα γραμμάρια στις μπύλες του φυγοκεντρικού, γιατί ήμουν και 19 χρόνια μηχανικός και τα ξέρω αυτά, όπως και να το κάνουμε. Φτού, μην με ματιάσω. Άρα, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο δυναμικές επιταχύνσεις. Ναι, θα ήταν λίγο πιο υψηλή η κατανάλωση, αλλά θα ήταν λίγο πιο τσαμπουκαλεμένο σε μια προσπέραση ή στην κίνηση και στον κλεφτοπόλεμο της καθημερινότητας. Θα μου πεις τώρα, σου έλειψε λίγο παραπάνω δύναμη? Ναι,
μου έλειψε λίγο παραπάνω δύναμη, αλλά αυτό η Vodge με το 125 το συγκεκριμένο και το ασφάλτινο, ξαναλέω, το εξαργυρώνει με την πιο απλωτή λειτουργία αν βρεθείτε σε ανοιχτό δρόμο και οπωσδήποτε με ένα ήσυχο δούλευμα του κινητήρα που σου δείχνει ότι είναι σύγχρονο, είναι καλό και θα γράψει πολλά χιλιόμετρα απροβλημάτιστα. Κοντεύω να κάνω 15 λεπτά την παρουσίαση και πρέπει να το κλείσω. Πριν σας πω την τιμή, μίλησα για 300 ευρώ διαφορά από την άλλη έκδοση. Οι περισσότεροι θα κοιτάξετε αυτό, επειδή είναι ADV και εδώ στην Ελλάδα θέλουμε κάτι πιο χωμάτινο και πιο all-terrain. Πρέπει να πω ότι είναι μία μοτοσικλέτα, σκούτερ, δίκυκλο, όπως το πάρει κανείς, για να τα κάνεις όλα. Από καθημερινή εργασία και χαρά, από καθημερινή χαρά χωρίς εργασία, από καθημερινή ή του Σαββατοκύριακου μετακίνηση και τέλος πάντων δεν είναι απαραίτητο να έχεις μόνο αυτό στην κατοχή σου. Μπορεί να έχεις και μια μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα και να θέλεις, όπως λέω και ξαναλέω, σε αυτό το δίκυκλο να γράφεις πολλά καθημερινά, οικονομικά και ευχάριστα χιλιόμετρα. Πόσο κάνει τώρα, να το πω και αυτό, γιατί θα πιάσει όλη την εκπομπή το Vodge SR1 ADV και θα είναι άδικο αυτό πολύ. Η τιμή του είναι... Και πριν από λίγο σας είπα ότι είναι 300 ευρώ πιο ακριβό από, ξαναλέω, την ασφάλτινη έκδοση. Άρα η ασφάλτινη έκδοση έχει 5... Πιο από τα δύο θα επέλεγα. Θα επέλεγα αυτό, το ADV. Γιατί, όχι για τη ζελατίνα, ούτε για τα χρώματα, ούτε για την διαφορετική μουσούδα. Θα το επέλεγα γιατί έχει καλύτερες αναρτήσεις πίσω. Γιατί σε δεύτερο χρόνο έχεις καλύτερη μεταπόληση. Και αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Οπότε και τα 300 ευρώ θα τα πάρεις πίσω, αλλά και σε πρώτο χρόνο θα απαλλαγείς από επισκέψεις σε ορθοπαιδικούς με φάρμακα, αντιφλεγμονώδη και πολλές θεραπείες σε κάποιο ορθοπαιδικό με λάμπες κτλ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το άλλο ένα 125 σκούτερ της Vodge. Μας άρεσε πολύ, η Vodge χτυπάει δυνατά, καλές μοτοσικλέτες, ακόμα καλύτερα σκούτερ, μεγαλώνει την γκάμα, αυξάνεστε και πληθύνεστε, να είστε όλοι καλά και να φοράτε τον εξοπλισμό σας.